τρεις συνδυασμοί φαγητών που είναι για τα σκουπίδια. Αυτά τα φαγητά που θα αναφέρω, εάν τα φας ξεχωριστά σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς, είναι μια χαρά. Εάν τα συνδυάσεις μεταξύ τους έτσι όπως θα σου πω εδώ πέρα, είναι καταστροφή. Είναι φωτιά με φωτιά, είναι νερό με φωτιά, είναι κάνουμε μια κολοτούμπα και πέφτουμε από τον πέμπτο. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και το βλέπω αυτό και πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να κάνεις τη σοβαρή την προσπάθεια και να μην χάνεις. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι συνδυασμοί. Πρώτος, νούμερο ένα συνδυασμός είναι το φακόριζο. Λέει ο άλλος τι λέει, λέει, ξέρεις τι, φακόριζο για να απορροφάτε πρωτεΐνη. Ποιος σου είπε ότι δεν απορροφάτε πρωτεΐνη από τις φακές σκέτες, από το ρύζι σκέτο. Κανείς δεν σου το είπε. Μόνος. Κάπου το άκουσες και το έκανες. Τυφλοί οδηγούν τους τυφλούς. Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι αυτός που σε οδηγάει είναι και αυτός ένα μαύρο χάλι και δεν έχει βοηθήσει ούτε τη μάνα του να περάσει το δρόμο απέναντι. Οπότε πώς να σε βοηθήσει εσένα. Αν ο άλλος έχει μια κοιλιά μέχρι κάτω. Αν ο άλλος δεν είναι ποτέ χοντρός. Πώς θα σε βοηθήσει εσένα. Γιατί δεν ακούς κάποιον που το έχει κάνει. Τα έχει περάσει. Οπότε αυτό που θέλω είναι να πάρεις το φακόριζο να το πετάξεις σκουπίδια. Φακές μόνες τους, ναι, τις τρώμε. Ρύζι, οκ. Okay. Φακόριζο, σκουπίδια. Εντάξει. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Εκτοξεύεις τις θερμίδες, αυξάνεις τον υδατάνθρακα, δεν υπάρχει κανένας λόγος και μειώνεις ακόμη περισσότερο την πρωτεΐνη από το φαγητό. Γιατί να το κάνεις αυτό. Οι φακές έτσι κι αλλιώς δεν έχουν τόσο πολύ πρωτεΐνη. Γιατί να το μειώσεις κι άλλο. Ναι. Οπότε, χάλια επιλογή, σε παχαίνει, καλό μόνο αν θες να κατέβεις αγώνες σούμο. Πάμε στο επόμενο το οποίο είναι χυμός με δημητριακά. Και αυτό είναι ένα καταστροφικό. Δηλαδή, αντί να βάλεις γάλα μέσα, βάλεις χυμό. Γιατί σου τελείωσε το γάλα. Εάν σου τελείωσε το γάλα, πήγε να πάρεις. Ή ακόμη καλύτερα, μην πας να μην πάρεις, γιατί ούτε γάλα πίνουμε. Οπότε, δημητριακά, με οτιδήποτε, με γάλα, με χυμό, με σκύλο, δεν το ακουμπάμε. Εντάξει, τραγικός συνδυασμός, αλλά ο χειρότερος από όλους είναι ζάχαρη με ζάχαρη. Ζάχαρη σε νερό με ζάχαρη σε φαγητό. Που τι είναι, χυμός με δημητριακά. Δηλαδή, χειρότερο από αυτό δεν μπορεί. Δηλαδή, και να ήθελα, ένα παγωτό μπορεί να είναι πιο υγιεινό από αυτό το πράγμα. Μείνε μακριά. Γάλα, να το καταλάβω, να πω ότι εντάξει, δεν ήξερες, δεν έκανες. Οκ. Χυμός είναι το χειρότερο. Δεν θέλω να το βλέπω μπροστά μου. Χυμός με δημητριακά, σκουπίδια. Μετά, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ψωμί με φυσικό βούτυρο. Τι λέει ο άλλος, λέει, α, θα το ρίξω στην υγεία. Θα λείψω λίγο ψωμάκι με φυσικό βούτυρο. Δεν κάνεις τίποτα. Μια τρύπα στο νερό κάνεις και ακόμη χειρότερα. Καλύτερα απλά αντί να βάλεις φυσικό βούτυρο, βάλε εκεί σκέτο βούτυρο να το ευχαριστηθείς κιόλας. Βάλεις βούτυρο, βάλε λίγο σκόρδο, βάλε λίγο αλατοπίπερο να το ευχαριστηθείς, να γουστάρεις. Να βάλεις φυσικό βούτυρο δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι συνταγή για αγώνες σώμα. Στο λέω. Εντάξει, οπότε. Όχι. Σκουπίδια. Εάν θες ακριβώς τη διαδικασία βήμα-βήμα πώς πρέπει να γίνει αυτό για να ξεφορτωθείς την κοιλιά μέχρι τα Χριστούγεννα που είναι σε 3 μήνες από τώρα και ο χρόνος μετράει αντίστροφα και θα κλείσει το 24 και θα είσαι πάλι χοντρός ακόμα και θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Εάν θες να το αποφύγεις αυτό, πάτα το προφίλ μου, πάτα το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και μπες εκεί πέρα, συμπληρώσεις τα στοιχεία σου να πάρεις τη δωρεάν διέτα, τα μυστικά της επίπεδης κοιλιάς, πώς να χάσεις ακόμη πιο γρήγορα και να διπλασιάσεις τα κιλά που θα χάσεις. Και να πάρεις και μερικές δωρεάν συμβουλές από μένα. Εντάξει, οπότε για να τα κάνεις όλα αυτά, πάρε το προφίλ μου, το σύνδεσμο και κάντο τώρα. Εντάξει.